Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάτι που δεν τρώγεται, αλλά μαγειρεύεται. Και μην νομίζετε ότι μιλάω με γρίφους, θα φτιάξουμε ένα από τα πιο παραδοσιακά αρτοπαρασκευάσματα της Σαρακοστής, την κυρά Σαρακοστή. Την κυρία με τα 7 πόδια που μας υπενθυμίζει πόσες εβδομάδες μένουν για το Πάσχα. Θα το φτιάξετε μαζί με τα παιδιά σας, θα το διασκεδάσετε και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε καλαμαράκια ζουμερά με πατάτες και αβοκαντέζα, μία σόση που πάει καταπληκτικά με τα καλαμαράκια μας. Και θα τελειώσουμε το επεισόδιό μας με ένα γλυκό έκπληξη. Μπράουνι με ταχίνι. Ένα νηστίσιμο μπράουνι. Πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα οποιοδήποτε άλλο γλυκό. Μπορούμε να το φτιάχνουμε όλο το χρόνο. Είναι πολύ θρεπτικό, πολύ υγιεινό και να το λατρέψετε. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία. Υλικά παρακαλώ. Υλικά για την κυρία Σαρακοστή. 3 σκούπες αλεύρι. 1 κούπα αλάτι. 1 κούπα νερό. Και μπαχαρικά για διακόσμηση. Πρώτα απ' όλα θα σας δείξω τι θα ετοιμάσουμε. Εδώ πέρα έχω την κυρία Σαρακοστή για να σας δείξω πώς ακριβώς πρέπει να μοιάζει. Έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η κυρία Σαρακοστή δεν έχει στόμα. Έχει μάτια, έχει μύτη, αλλά δεν έχει στόμα. Γιατί νηστεύει. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η κυρία Σαρακοστή έχει τα χέρια της δεμένα, που σημαίνει ότι προσεύχεται. Και τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ότι η κυρία Σαρακοστή έχει 7 πόδια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κάθε εβδομάδα που περνάει, σπάμε και ένα ποδαράκι. Εμείς τώρα διανύουμε την πρώτη εβδομάδα, οπότε την επόμενη Δευτέρα θα σπάσουμε το πρώτο μας πόδι και θα ξέρουμε πόσες ακριβώς εβδομάδες έμειναν πριν το Πάσχα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ εύκολη διαδικασία. Ουσιαστικά, όταν έχετε πάει σε φούρνους και βλέπετε κάποια ψωμιά έξω στις βιτρίνες, ακολουθούν ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, χρειάζεται ένα ζυμάρι όπου να έχει πάρα πολύ λίγο νερό, πολύ πολύ αλάτι για να μπορεί να το συντηρεί για καιρό, γιατί αυτό το αρτοπαρασκεύασμα θα το κρατήσουμε για 7 εβδομάδες, που σημαίνει ότι άμα δεν έχει αλάτι, μετά από 4-5 μέρες θα αρχίσει να χαλάει. Εμείς δεν θέλουμε να χαλάσει, θέλουμε να κρατήσει και ο μόνος τρόπος για να κρατήσει είναι το αλάτι. Θα ρίξουμε όλα τα υλικά, το αλεύρι, το αλάτι και το νερό σε ένα μπολ. Στην αρχή θα ζυμώσουμε με ένα κουταλάκι και συνέχεια θα βάλουμε τα χέρια μας. Βέβαια, αν έχετε μίξερ, η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, θέλουμε να χαρούμε την όλη διαδικασία και εσείς και τα παιδιά σας, βλέπετε ότι γίνεται ακόμα και με ένα κουταλάκι. Οτιδήποτε σχηματάκια ή οτιδήποτε θέλετε να σχεδιάσετε, να πλάσετε με ψωμί, παίρνουμε ακριβώς το ίδιο ζυμάρι και, όπως βλέπετε δίπλα, εδώ πέρα έχω κάνει ένα στεφανάκι και μπορούμε να στολίσουμε γενικά το σπίτι μας. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλω τα χέρια μου. Μην βάλετε παραπάνω υγρασία. Στην αρχή θα φανεί ότι χρειάζεται παραπάνω νεράκι το ζυμάρι, αλλά άμα βάλετε παραπάνω νερό, θα δυσκολευτούμε μετά και να τα αποξηράνουμε, γιατί στο φούρνο όταν θα το βάλουμε να το ψήσουμε θέλουμε να φύγει όλη η υγρασία που έχει και θα δυσκολευτούμε να το συντηρήσουμε. Οπότε ακολουθήστε ακριβώς τη συνταγή που σας έχω δώσει. Φυσικά το ζυμαράκι δεν είναι βρόσιμο, σε καμία περίπτωση μην μπερδευτείτε και το δώσετε στο παιδί σας να το φάει, είναι πάρα πολύ αλμυρό. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα την κυρά Σαρακοστή. Το ζυμάρι έχουμε τελειώσει. Γενικά είναι ένα ζυμάρι που σπάει εύκολα γιατί έχει πάρα πολύ αλάτι. Αυτό δεν θέλω να σας φοβήσει, γιατί το αλάτι είναι αυτό που θα συντηρήσει τελικά το ζυμάρι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να χωρίσετε σε δύο κομμάτια την κυρία Σαρακοστή, το κάτω μέρος και το πάνω. Οπότε θα βγάλω δύο μεγάλα κομμάτια. Ένα, δύο. Και ένα μικρό κομμάτι θα αφήσω στην άκρη για τις λεπτομέρειες. Θα ανοίξουμε πρώτα το κάτω κομμάτι, όπου κάνουμε τη φούστα της κυρίας Σαρακοστής. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι, κόβουμε εδώ και εδώ. Το αφήνω αυτό στην άκρη, γιατί είναι το κάτω μέρος. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το πάνω μέρος. Λοιπόν, ανοίγουμε το δεύτερο κομμάτι και θα κάνουμε το κεφάλι και τον κορμό. Τα δύο βασικά σημεία είναι αυτά. Οπότε, αρχίζουμε να στείλουμε την κυρία Σαρακοστή κατευθείαν πάνω στη λαδόκολλα και μέσα στο ταψάκι. Και ξεκινάμε πρώτα με το πάνω μέρος. Από κάτω θα σκεπάσω με τη φούστα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο.
Τώρα θα αρχίσουμε να προσθέτουμε όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Θα κάνω πρώτα απ' όλα το στεφάνι. Κόβω μια λωρίδα. Θα κάνουμε το σταυρουδάκι από πάνω. Και τα χέρια. Θα πιάνουμε από εδώ και τελειώνουμε εδώ. Και όπως σας είπα, πολύ βασικό είναι τα χέρια της κυρίας Αρακουστής να ενώνονται, γιατί προσεύχεται. Τώρα θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα ποδαράκια. Θέλουμε 7 πόδια, όσες και οι εβδομάδες που κρατά η μεγάλη Σαρακουστή. Θέλω εδώ να πατήσετε σε αυτό το σημείο, γιατί αυτό θα πάει κάτω από τη φούστα. 7 ποδαράκια. Τώρα αρχίσουμε να αμορφαίνουμε λίγο την κυρία Σαρακουστή μας. Κάνουμε λίγες χαραματιές στη φούστα. Αυτές θα ανοίξουν καθώς θα ψήνεται στο φούρνο. Λίγα πιπεράκια κόκκινα που θα βάλω στη βάση από τη φούστα μου. Σας υπενθυμίζω ότι η κυρία Σαρακουστή έχει μάτια, αλλά δεν έχει στόμα. Εγώ βάζω πιπεράκια, σας μπορείτε να βάλετε και γαρίφα, αλλά γενικά ό,τι μπαχάρια έχετε σπίτι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να κάνετε την κυρία Σαρακουστή σας όπως εσείς θέλετε. Βλέπετε εδώ, δεν έχω κάνει εγώ δύο ίδιες. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μπαχαρικά και ό,τι μυρωδικά σας αρέσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να δω φωτογραφίες με δικές σας κυρία Σαρακουστές. Να μου στείλετε στο Twitter πάρα πολλές φωτογραφίες. Θα τις κάνω κατευθείαν retweet κι εγώ. Τώρα πώς το ψήνουμε. Ο φούρνος μας στους 160 βαθμούς και θέλει 25 με 30 λεπτάκια. Δεν θέλουμε να πάρει χρώμα. Θέλουμε ίσα ίσα να φυτατωθεί, να γίνει κάπως έτσι. Εντάξει, οπότε σε 25-30 λεπτάκια να έχετε το νου σας, θα είναι έτοιμο. Για την κυρία Σαρακουστή. Σε ένα μπολ βάζουμε αλεύρι, αλάτι και νερό και ζυμώνουμε. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια και πλάθουμε την κυρία Σαρακουστή, φτιάχνοντας το σώμα, τη φούστα, το πρόσωπο, τα πόδια της και τη διακοσμούμε όπως θέλουμε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 30 λεπτά. Άμα θέλουμε να είναι το σαρακοστιανό μας τραπέζι ολοκληρωμένο, σίγουρα πρέπει να έχουμε μέσα καλαμαράκια. Είτε σε κονσέρβα, είτε στην πιο πολύπλοκη εκδοχή του, ακόμα και γεμιστά. Εγώ σήμερα αποφάσισα να σας δείξω μια εκδοχή που ούτως ή άλλως όλοι ετοιμάζουμε, δηλαδή τα καλαμαράκια τηγανιτά, αλλά θα σας δείξω πώς θα τηγανίζουμε σωστά. Ο καλύτερος τρόπος θα φτιάξουμε πατάτες και αβοκαντέζα, μια σως που θα συνοδεύσουμε μαζί με τα καλαμαράκια μας, και πάμε να δούμε την καρτούλα μας. Καλαμαράκια με πατάτες τηγανιτές και αβοκαντέζα. Για τα καλαμαράκια, 1 κιλό καλαμαράκια, πατάτες, σπορέλαιο, 2 κουταλιές του γλυκού πάπρικα γλυκιά, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας corn flour, αλάτι και πιπέρι. Για την αβοκαντέζα, 1 αβοκάντο, μισό κρεμμύδι, μισή σκελίδα σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, λίγο μπούκοβο, χυμό και ξύσμα από 1-2 λάιμ και μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το κατσαρολάκι μας. Έχουμε βάλει σπορέλαιο, σε καμία περίπτωση δεν βάζετε ελαιόλαδο. Αυτό που βλέπετε κάποιοι που να βάζουν μόνο ελαιόλαδο, αυτό γίνεται μόνο στην Κρήτη, όπου έχουν μπόλικο ελαιόλαδο και έχουν να το ξοδεύουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλετε ελαιόλαδο για να τηγανίσετε πατάτες. Ούτως άλλως μετά από την πρώτη τηγανιά, άντε τη δεύτερη, το ελαιόλαδο θα έχει χάσει όλο το αρωμά του. Οπότε είναι χάσιμο χρημάτων πραγματικά να βάζουμε ελαιόλαδο. Λοιπόν, έχω τρεις πατατούρες καθαρισμένες εδώ πέρα. Θα κόψω ωραίες φέτες για να αρχίζω να τηγανίζω τις πατάτες μου. Βλέπετε πόσο πιο εύκολο είναι να κάνουμε πατάτες τηγανιτές εφόσον έχουμε το μαντολίνο. Αυτό ονομάζεται μαντολίνο. Θέλει πολύ προσοχή όταν κόβουμε τις πατάτες. Δεν θα υποτιμάτε σε καμία περίπτωση το ότι είναι πλαστικό και ότι είναι μικρούλι. Κόβει πάρα πολύ, οπότε θέλω πολύ προσεκτικά στο τέλος ειδικά να κόβετε τις πατάτες. Καλύτερα να αφήσουμε μία πατάτα λίγο στην άκρη άκοπη, παρά να κόψουμε το χέρι μας. Τρεις πατατούλες είναι αρκετές. Ξεκινάμε. Επειδή οι πατατούλες μας είναι χοντρές,
Θα ρίξω τις πατάτες σε κρύο λάδι και θα περιμένω να ζεσταθεί μέσα μαζί με την πατάτα για να μπορέσουν να ψηθούν πολύ πιο γρήγορα και να μείνουν ομές μέσα. Αυτό που έχω συνηθίσει εγώ πάντα να κάνω όταν τηγανίζω πατάτες σπίτι είναι να βάζω λίγο αλάτι μέσα στο λάδι, στο σπορέλαιο. Ό,τι αλάτι βάλουμε τώρα μέσα στο λάδι μας θα το απορροφήσει όλο η πατάτα. Οπότε στο τέλος χρειάζεται λιγότερο αλάτισμα και το αλάτι έχει πάει μέχρι μέσα. Προσεκτικά θα ρίξω μία-μία τις πατάτες για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Άμα τις ρίξετε όλες μαζί, θα κολλήσουν. Περίπου σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμες. Θα ανακατέψω λίγο τις πατάτες μου για να μην κολλήσουν η μία με την άλλη. Άμα δω ότι κάποιες είναι κολλημένες, προσπαθώ να τις ξεκολλήσω. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με την αβοκαντέζα. Τη σάλτσα που σας έλεγα, την καταπληκτική σάλτσα που πραγματικά ετοιμάζω όλη την ώρα. Η αβοκαντέζα είναι μία μαγιονέζα, αλλά νηστίσιμη. Θέλουμε να κάνουμε μία πηχτή, ωραία σάλτσα που να μας θυμίζει μαγιονέζα, αλλά να μην είναι μαγιονέζα. Οπότε, θέλουμε ένα μιξεράκι και ένα όριμο, πολύ όριμο αβοκάντο. Ποιο είναι πιο όριμο, αυτό είναι πιο όριμο. Θέλουμε να είναι μαλακό, να το πατάμε το χέρι μας και να μπαίνει μέσα. Άμα το αβοκάντο δεν είναι όριμο, μην κάνετε τη συνταγή, δεν θα πετύχει, γιατί δεν θα διαλυθεί όταν το χτυπήσουμε μέσα στο μίξερ. Παίρνουμε ένα μαχαίρι. Κόβουμε το αβοκάντο στη μέση. Βλέπετε. Και το χωρίζουμε. Άμα είναι πάρα πολύ όριμο το αβοκάντο, να ξέρετε ότι δεν θα αφήσει καθόλου φλούδα πάνω στο αβοκάντο. Αυτό που θα κάνετε είναι θα πάρετε το κουτάλι. Βλέπετε πόσο εύκολα μπαίνει το κουτάλι μέσα στη σάρκα. Βλέπετε. Αυτό θέλουμε. Πάρουμε το κουτάλι, θα πάμε γύρω-γύρω από τη φλούδα. Τώρα, γιατί χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο, τη μέθοδο με το κουτάλι. Γιατί τα καλά θρεπτικά στοιχεία που έχει το αβοκάντο βρίσκονται πολύ κοντά στη φλούδα. Οπότε δεν θέλουμε να χάσουμε καθόλου από τη σάρκα του. Θα αφήνω αυτό στην άκρη, τη φλούδα θα την πετάξω. Κόβουμε το αβοκάντο μας και το βάζουμε κατευθείαν στο μούλτι. Έχουμε αβοκάντο, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κατευθείαν να προστατέψουμε το αβοκάντο για να μην μαυρίσει. Ο τρόπος που προστατεύουμε ένα αβοκάντο για να μην μαυρίσει είναι το λεμόνι ή το lime ή και το ξύδι. Θέλουμε οξύτητα, οπότε θα ρίξω μέσα χυμό από 1-2 lime, αναλόγως πόσο ζουμί έχουν μέσα τα lime. Αυτό δεν είναι πολύ ζουμερό, βλέπετε δεν έχει βγάλει τίποτα, οπότε θα χρησιμοποιήσω κι άλλο ένα. Ξεκινήσω με μισό και θα δω. Α, όχι, χρειάζεται ολόκληρο. Αυτό με τα lime είναι πολύ παράξενο, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Υπάρχει περίπτωση ένα lime να βγάλει τόσο ζουμί, να είναι γεμάτο ζουμί μέσα και υπάρχει περίπτωση κάποια lime να τα στείλεις και να μην βγάζουν τίποτα. Γενικά μπορούμε να το καταλάβουμε από την αρχή, όταν το πιάσουμε το lime, άμα είναι μαλακό και μπορούμε να το πιέσουμε το χέρι μας, σημαίνει ότι έχει και ζουμί. Βάζουμε το lime και θα βάλουμε και λίγο σκόρδο. Τώρα αυτή η σκελίδα σκόρδο που έχω εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι τζάμπο. Είναι σαν 5 σκελίδες μαζί. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε μία τέτοια σκελίδα σκόρδο. Θα βάλω πολύ πολύ λιγότερο. Θέλω ένα κομματάκι. Τόσο. Βλέπετε. Όχι παραπάνω. Ουσιαστικά θέλω 1/3 της σκελίδας. Αυτό το σκόρδο είναι αρκετό. Γιατί είναι ομό το σκόρδο. Οπότε θα δώσει πάρα πολύ ένταση και δύναμη στη συνέχεια. Να ξέρετε ότι όταν το σκόρδο το βάζουμε ομό σε μία συνταγή, εκείνη την ώρα δεν μας φαίνεται σε γεύση. Αλλά όσο περνάει η ώρα, δίνει ακόμα περισσότερη γεύση. Οπότε αυτό πρέπει να το υπολογίζουμε κάθε φορά. Τώρα. Έχω ένα μικρό κρεμμυδάκι, θα κόψω περίπου το μισό. Και θα το προσθέσω και αυτό μέσα. Επειδή θέλω να κάνω την σάλτσα μου λίγο καυτερή, θα βάλω ελάχιστο μπουκοβό, ελάχιστο. Όχι πολύ, που αυτό είναι αρκετό, βέβαια για αυτή η ποσότητα. Αλάτι. Πιπέρι λίγο για τη γεύση, γιατί το έχουμε κάνει καυτερό το μείγμα μας άλλος από τον μπούκοβο. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι, για να θυμίζει μαγιονέζα. Και τελευταίο υλικό, το ελαιόλαδο. Θα ρίξω στην αρχή λίγο ελαιόλαδο, χρειάζεται ελαιόλαδο συνταγή. Άμα χρειαστεί κι άλλο θα προσθέσω. Θέλω να πάρει μία απαλή υφή και να μπορέσει να τα χτυπήσει το μούλτι όλα τα υλικά μεταξύ τους. Οπότε το ελαιόλαδο είναι το μόνο υγρό στοιχείο που έχουμε μέσα και θα δούμε άμα χρειάζεται παραπάνω. Και η αβοκαντέζα μου, η μαγιονέζα μου δηλαδή, η νηστίσιμη, η υγιεινή. Άμα μπορούσαμε να βάλουμε δίπλα-δίπλα μία μαγιονέζα και αυτήν τη μαγιονέζα, δεν έχουν καμία σχέση. Η μία έχει ωμέγα 3, ωμέγα 6 λιπαρά με καθαρό ελαιόλαδο που είναι άκρος υγιεινή, με βιταμίνες, με πάρα πολλά θρεπτικά στοιχεία.
Και η μαγιονέζα βέβαια είναι καθαρό σπορέλαιο που δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι η μέρα με τη νύχτα πραγματικά. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Οι πατάτες μας είναι σχεδόν έτοιμες. Θα τις βγάλω τώρα σε ένα λεπτάκι. Αφού βάλω τη μαγιονέζα μου στο μπολάκι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίες και χρυσαφέγγες έχουν γίνει. Γίναν πάρα πολύ εύκολα, το είδατε. Και το λαδάκι μου δεν έχει χαλάσει καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ψήσετε άπειρες τηγανιές από πατάτες χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα. Τώρα, θα αφήσω την κατσαρόλα λίγο στην άκρη, αλλά θα την ξαναβάλω στη φωτιά, γιατί θέλω να ψήσω το καλαμαράκι. Θα κόψω τη λαδόκολλα μου περίπου να ταιριάζει λίγο πάνω στο ξύλο μου. Νομίζω είναι μια χαρά. Θα ρίξω τις πατατούλες μου. Θέλουμε λίγο αλάτι στο τέλος, γιατί τις έχουμε αλατήσει λίγο πριν. Νιώθεις το αλάτι τώρα μέχρι μέσα, έχει ρουφήξει όλη η πατάτα. Νομίζω δεν θα βάλω καθόλου αλάτι. Έχουν αρκετό αλάτι αυτή τη στιγμή. Θα βάλω την αβοκαντέζα από δίπλα. Οπότε, το μόνο που μένει για να συμπληρώσουμε την πιατέλα μας είναι τα καλαμαράκια. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ απλή συνταγή και πάντα δουλεύει. Έχω πάρει έτοιμες ροδέλες από καλαμαράκι, τις βλέπετε. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι το εξής. Θέλω να στεγνώσουμε πολύ καλά τις ροδέλες, κατεψυγμένες. Το μυστικό για να φτιάξουμε σωστά καλαμαράκια είναι να μην βάλουμε πάρα πολύ κουρκούτι από έξω. Τα καλαμαράκια θέλουν 40-50 δευτερόλεπτα ψήσιμο, όχι παραπάνω, γιατί αν τα ψήσουμε παραπάνω σκληραίνουν. Αυτό που θέλω είναι όσο το δυνατόν λιγότερο αλεύρι γύρω-γύρω από τα καλαμαράκια. Αυτό σημαίνει ότι θα τα στεγνώσω καλά με ένα χαρτάκι. Σε περίπτωση που πάρετε καλαμαράκια φρέσκα ολόκληρα, η συνταγή είναι ακριβώς η ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Και ο χρόνος ψήσιματος είναι ο ίδιος. Βέβαια, να ξέρετε ότι πάντα τα καλαμαράκια που είναι στην κατάψυξη είναι πιο μαλακά από τα φρέσκα, γιατί τα μαλακώνει πάρα πολύ η κατάψυξη. Βάζουμε όλα τα καλαμαράκια σε ένα πολυμπάγκ, μία χρήση. Δύο κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία, δύο. Και δύο κουταλιές της σούπας corn flour. Εδώ είναι το μυστικό. Το corn flour θα κάνει τραγανά γύρω-γύρω τα καλαμαράκια μας. Για το χρώμα θα βάλω λίγο πάπρικα, δύο κουταλιές του γλυκού, περίπου. Αλάτι και πιπέρι. Το αλάτι είναι πολύ βασικό και πρέπει να βάλουμε αρκετό αλάτι, γιατί καλύτερα αλατίζεται τώρα το καλαμαράκι παρά στο τέλος. Οπότε θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι και ο τρόπος που κάνουν όλες οι μαμάδες. Κλείνουμε το πολυμπάγκ και ανακατεύουμε. Ο πιο εύκολος τρόπος για να πανάρουμε τα καλαμαράκια. Τώρα, για σιγουριά, πάντα μα πάντα, ακόμα και λίγο αλεύρι να βάλουμε, θα ρίξω τα καλαμαράκια μου στο κόσκινο. Ό,τι παραπανήσιο αλεύρι έχει, θέλω να το διώξω. Βλέπετε? Εδώ πέρα είναι που την πατάμε τις περισσότερες φορές, ότι βάζουμε πάρα πολύ αλεύρι. Δεν θέλει πολύ αλεύρι, θέλει ίσα-ίσα λίγο αλευράκι γύρω-γύρω το καλαμαράκι. Το έργο Δειπνοσοφιστέ αναφέρεται πως οι αρχαίοι Έλληνες συμπεριελάμβαναν στη διατροφή τους το καλαμάρι. Ένας τρόπος μαγειρέματος ήταν γεμιστό με πληγούρι και σταφίδες. Το λαδάκι μας είναι έτοιμο. Θα ρίχνουμε προσεκτικά, όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Μπορεί να μας πάρει και 3-4 δόσεις. Σας είπα, δεν θέλουμε να ρίξουμε τη θερμοκρασία από το τηγάνι, γιατί θέλουμε να ψήσουμε πάρα πολύ λίγη ώρα τα καλαμαράκια. 50 δευτερόλεπτα είναι αρκετά, μάξιμουμ ένα λεπτάκι, θα σταματήσω εδώ και βέβαια στο ίδιο λάδι με τις πατάτες. Είτε 50 δευτερόλεπτα, βλέπετε πόση τραγανά έχουν γίνει απ' έξω. Βλέπετε, ούτε αυτό το κουρκούτι που πραγματικά γεμίζει λάδι και δεν μπορείς να το φας, ούτε τίποτα παράξενο. Θέλει λίγη ώρα, πολύ λίγη ώρα σε καυτό-καυτό τηγάνι. Τα πρώτα καλαμαράκια είναι έτοιμα, θα τα βγάλω. Άμα τα αφήσετε παραπάνω ώρα, τα σκληρύνουν και δεν θα τρώγονται, δεν θα είναι ωραία. Τόσο ακριβώς θέλουν. Είναι πάρα πολύ τραγανά, βλέπετε. Θέλω να πάρω ένα για να σπάσω να καταλάβετε. Και το καλαμαράκι πια, απλά το πατάς με το χέρι και λιώνει. Επειδή δεν τα ψήσαμε πολύ ώρα. Το κουρκούτι είναι τόσο ωραίο. Είναι ακριβώς όσο πρέπει. Καλαμαράκια με πατάτες τηγανιτές και αβοκαντέζα. Για τις πατάτες. Κόβουμε τις πατάτες σε λεπτές φέτες. Ρίχνουμε αλάτι στο λάδι και τηγανίζουμε. Για την αβοκαντέζα. Στο μούλτι βάζουμε το αβοκάντο
μαζί με χυμό λάιμ, σκόρδο, κρεμμύδι, μπούκοβο, αλάτι, πιπέρι, ξύδι και ελαιόλαδο. Τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν παχύ μείγμα. Για τα καλαμαράκια. Σε μια σακούλα βάζουμε τα καλαμαράκια και ρίχνουμε αλεύρι, corn flour, πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Τα αλευρώνουμε καλά και τα κοσκινίζουμε για να φύγει το επιπλέον αλεύρι. Τα τηγανίζουμε λίγα-λίγα σε μπόλικο λάδι. Καλαμαράκι χωρίς λεμόνι ή lime δεν γίνεται. Αν δοκιμάσετε μια φορά καλαμαράκια με lime θα το λατρέψετε. Δεν ξαναπάρετε λεμόνι για να προσθέσετε. Έχει πιο γλυκιά γεύση, πιο εξωτική γεύση. Και ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την πιατάρα. Όπου παίρνεις το καλαμαράκι, το βάζεις στην αβοκαντέζα. Λιώνει στο στόμα το καλαμάρι. Θα δοκιμάσω και μια πατατούλα. Θα ξέρω πόσο τράγανη που είναι. Είναι λάθος να συνδέουμε τα ωραία γλυκά μας μόνο με βούτυρο και κρέμα γάλακτος. Σήμερα θα σας αποδείξω ότι ένα νόστιμο γλυκό μπορεί να γίνει χωρίς ίχνος ζωικών λιπανών. Μου είχε βγει τυχαία καθώς δοκίμαζα πράγματα. Θα φτιάξουμε μπράουνι με ταχίνι. Το ταχίνι ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Μετά από αυτή τη συνταγή είμαι σίγουρος πως θα γίνει και δικό σας. Πάμε να δούμε την καρτούλα. Για τα μπράουνι με ταχίνι, 200 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 150 γραμμάρια αλεύρι, μισή κουταλιά του γλυκού baking powder, 150 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι και ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 150 γραμμάρια ταχίνι, 150 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 50 γραμμάρια κονιάκ και μισή κουταλιά του γλυκού κανέλα. Η συνταγή μου είναι πάρα πολύ απλή και δεν χρειάζεται μίξερ, πολύ βασικό. Χρειαζόμαστε ένα μπολ και ένα σύρμα. Θέλω 150 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Έχω φρέσκα πορτοκάλια εδώ πέρα, θα στύψω το χυμό τους. Σε περίπτωση που έχετε πορτοκαλάδες, θα δουλέψει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα με το ξύσμα. Θα βγάλω το ξύσμα από τα δύο πορτοκάλια. Τώρα, άμα δεν σας αρέσει η πολύ έντονη γεύση από το πορτοκάλι, δεν θα βάλετε και από τα δύο, θα βάλετε από το ένα. Και εγώ βασικά, για να μην καλύψει τις υπόλοιπες γεύσεις, θα βάλω ένα, δεν θα βάλω δύο. Θα κόψω τα πορτοκάλια στη μέση και θα στύψω το χυμό τους. Θέλω 150 γραμμάρια. Είναι περίπου 1,5 με 2 πορτοκάλια. Τώρα τι γίνεται. Άμα έλεγα στη συνταγή ότι θέλουμε χυμό από 2 πορτοκάλια, άλλα πορτοκάλια έχουν περισσότερο ζουμί, άλλα λιγότερο ζουμί. Και επειδή κάνουμε ζαχαροπλαστική τώρα, θέλει ακριβώς τα γραμμάρια τουλάχιστον στα υγρά μας και στα στερεά μας. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, μην βάλετε παραπάνω. Θέλω ακριβώς 150. Πάρτε μια ζυγαριά και ζυγίστε. Να βάλουμε ακριβώς όλη την υγρασία που χρειάζεται. Βλέπετε αυτό το λίγο, το αφήνω στην άκρη. Ανακεφαλαίωση. Τι έχουμε κάνει ως τώρα, τίποτα δύσκολο. Έχουμε ρίξει το ξύσμα από ένα πορτοκάλι και χυμό από 150 γραμμάρια πορτοκάλι. Θα προσθέσω μέσα και το κονιάκ και το ταχίνι. Και θα ανακατέψω. Το ταχίνι είναι ένα υλικό που όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε περισσότερο στις συνταγές, πραγματικά θα το λατρέψετε. Ταιριάζει άψογα και με τα γλυκά μας και με τα φαγητά μας, ακόμα περισσότερο και με τις σαλάτες μας. Είναι υλικό που τα έχει όλα. Έχει πρωτεΐνες, έχει λιπαρά, έχει βιταμίνες, έχει υδατάνθρακες. Είναι μια ολοκληρωμένη τροφή, μια κουταλιά από ταχίνι είναι σαν να τρώτε ένα πλήρες γεύμα. Οπότε γενικά και όλες αυτές τις ιδιότητες τις δίνει μέσα στα φαγητά και μέσα στα γλυκά μας. Γιατί για να φτιάξουμε ένα γλυκό χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και λιπαρά. Τώρα, τα λιπαρά που ήθελα μέσα στη συνταγή μου, τα έχω πάρει 100% από το ταχίνι. Θέλω 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα Nestlé Dessert. Τη μισή θα τη λιώσω και τη μισή θα την ψιλοκόψω. Οπότε αυτή που θα λιώσω, τη βάζω σε ένα μπολάκι. Η συγκεκριμένη κουβερτούρα λιώνει πάρα πολύ εύκολα στο φούρνο μικροκυμάτων, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι όμως να την κόψετε μικρά-μικρά κομματάκια. Τη λίγο καλά με μία μεμβράνη, γιατί όπως σας έχω πει και άλλες φορές, για να δουλέψει σωστά ο φούρνος μικροκυμάτων θέλει οπωσδήποτε μεμβράνη. Και βάζω
περίπου 1,5 με 2 λεπτάκια στα 800 βατ. Ξεκινάω με ένα και θα δω αν χρειάζεται παραπάνω. Τώρα, την υπόλοιπη σοκολάτα που μας έχει περισσέψει, θα την ψιλοκόψω. Γιατί ένα μπράουνι πρέπει να έχει και κομματάκια σοκολάτας μέσα. Η σοκολάτα κουβερτούρα είναι νηστίσιμη, η μαύρη συγκεκριμένη, οπότε μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε άφοβα στη συνταγή μας. Το πόσο μεγάλα κομμάτια θα κόψετε εξαρτάται με τα γούστα σας. Εμένα μου αρέσει έτσι να είναι μεγάλα τα κομμάτια της σοκολάτας μέσα στο μπράουνι, οπότε θα τα κόψω περίπου τόσο μεγάλα, βλέπετε. Θέλω να τρώω το μπράουνι και σε κάποια σημεία να υπάρχει ένα κομμάτι σοκολάτας και κρακ να σπάει μέσα στο στόμα μου. Δεν το προσθέτω τώρα, θα το προσθέσω στο τέλος. Γιατί με το που λιώσω τη σοκολάτα και τη ρίξω μέσα στο μείγμα με το ταχύνι, θα ζεσταθεί γενικά το μείγμα. Οπότε, άμα ρίξω και αυτή τη σοκολάτα μέσα, επειδή είναι ζεστό το μείγμα, θα λιώσει και αυτά τα κομμάτια σοκολάτας. Οπότε, τα κομματάκια σοκολάτας θα ρίχνουμε τελευταία για να μείνουν έτσι όπως είναι ακέραια καθώς ψήνουμε τον μπράουνι. Λοιπόν, η σοκολάτα μας σε ένα λεπτό δεν είναι έτοιμη, άρα θα προσθέσω άλλο ένα λεπτάκι. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε μέσα στο μείγμα μας όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για τον μπράουνι. Θα προσθέσουμε την άχνη ζάχαρη, το αλεύρι, θα προσθέσω το μπέικιν και προαιρετικά την κανέλα. Άμα θέλετε να βάλετε και άλλα μπαχαρικά όπως γαρίφαλο, όπως μοσχάρι, δεν μπορείτε, αλλά λίγο, όχι πολύ, γιατί θα καλύψει όλες τις άλλες γεύσεις. Και ανακατεύω με τη μαρίζ. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Κανονικά τη σοκολάτα έπρεπε να την έχω ρίξει από πριν, όχι τώρα. Αλλά γενικά σαν συνταγή είναι τόσο εύκολη και αυτό θέλω να δείτε, που ακόμα και λάθη να κάνετε θα σας πετύχει. Το μόνο που θέλω να θυμάστε είναι ότι τη σοκολατίτσα μας που έχουμε ψιλοκόψει τη ρίχνουμε τελευταία. Λοιπόν, η σοκολάτα μας έχει λιώσει. Θα βάλω όλη τη σοκολάτα μέσα στο μείγμα. Στη συνταγή μας δεν χρειαζόμαστε παραπάνω σοκολάτα, 200 γραμμάρια είναι αρκετά. Γιατί η σοκολάτα μαζί με το ταχύνι όταν ενωθούν, στο τέλος μας δίνουν ένα έντονο αποτέλεσμα της σοκολάτας. Δηλαδή, είναι σαν να βάλαμε τη διπλάσια σοκολάτα. Όταν συνδυαστούν και τα δύο μαζί, πολλαπλασιάζουν τη γεύση της σοκολάτας. Το ταχύνι, ταχίνα ή τεχίνα στα αραβικά και ταχύν στα τουρκικά, είναι ο σισαμοπολτός. Το σουσάμι έχει πολλές θρεπτικές ιδιότητες, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και πολλές βιταμίνες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες όπως είναι τα παιδιά. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Άμα έχετε δει ποτέ στη ζωή σας πιο εύκολο κέικ ή μπράουνι, έλατε να μου πείτε. Μπορεί να το φτιάξει ο καθένα. Τώρα ήρθε το σημείο που προσθέτω την σοκολάτα. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πάμε να το ψήσουμε τώρα. Έχουμε ένα φορμάκι 20x30. Και επειδή είπαμε σήμερα δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καθόλου βούτυρο, ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και σπορέλαιο, αλλά το τόσο λίγο ελαιόλαδο που θα ρίξουμε γύρω-γύρω στο κέικ μας τελικά θα δώσει μια ωραία γεύση. Λίγο ελαιόλαδο στα κέικ πηγαίνουν πάρα πολύ με τα κέικ. Πολύ ελαιόλαδο, αν βάλουμε στα κέικ, δεν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αλλά το λίγο σας λέω ότι θα σας δουλέψει και θα σας δώσει ένα ευχάριστο άρωμα στο τέλος. Θα ρίξω λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Θα λείψω καλά τη λαδόκολλα. Και θα βάλω μία κουταλιά της σούπας κακάο. Θα βάλουμε κακάο μόνο και μόνο για να μην υπάρχουν λευκά κομμάτια στο τέλος πάνω στο κέικ μας. Χρειάζεται λίγο παραπάνω. Μπορούμε να βάλουμε και αλεύρι, άμα δεν έχουμε κακάο. Αλλά υπάρχει περίπτωση όταν κόψουμε το μπράουνι στο τέλος να αφήσει μικρά-μικρά λευκά σημαδάκια γύρω-γύρω το μπράουνι, οπότε δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο βάζω και εγώ κακάο. Ό,τι περισσεύει, το βγάζουμε. Και ρίχνουμε όλο το μείγμα για τα μπράουνι μέσα. Άμα θέλετε να βάλετε ξηρούς καρπούς, καρύδια ή κάποιο άλλο ξηρό καρπό που σας αρέσει ή κάποιο άλλο υλικό που θέλετε να προσθέσετε μέσα, μπορείτε να το βάλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά άμα βάλετε πολλά υλικά μέσα, δηλαδή αν βάλετε γύρω στα 200 γραμμάρια καρύδια, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να κόψουμε το μπράουνι. Γιατί το μπράουνι είναι κάτι πολύ μαστιχωτό, κάτι πολύ μαλακό και άμα έχει πολλά χοντρά κομμάτια μέσα, όταν κόβουμε τελικά το μπράουνι, θα σπάει το μπράουνι μας. Οπότε αυτό θέλω να το προσέξετε. Να βάλετε παραπάνω υλικά, αλλά με μέτρο. Δεν χρειάζεται να δώσετε πολύ βάση
το να απλώσετε τέλεια τον brownie τώρα, γιατί καθώς θα ψήνετε θα απλωθεί από μόνο του. Είναι η μόνη συνταγή που μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να δοκιμάσετε άφοβα, δεν έχει ούτε αυγά, ούτε γάλα, ούτε τίποτα άψιστο μέσα. Και ήρθε η ώρα να το ψήσουμε. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς, προθερμασμένος ο φούρνος στον αέρα πάντα μα πάντα. Άμα ο φούρνος μας χρειάζεται να είναι πάνω κάτω ή κάτι άλλο θα σας το πω. Όταν λέω φούρνο πάντα εννοώ στον αέρα. Στους 180 βαθμούς για 20 λεπτάκια. Σε 20 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Για τα μπράουνις με ταχίνι. Λιώνουμε τη μισή σοκολάτα και την άλλη μισή την κόβουμε σε κομμάτια. Σε ένα μπολ βάζουμε το ξύσμα, το χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ, προσθέτουμε το ταχίνι και χτυπάμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι, την κανέλα, το baking και ανακατεύουμε καλά. Τέλος προσθέτουμε τη σοκολάτα. Σε ένα ταψί με λαδόκολλα ρίχνουμε ελαιόλαδο και κακάο. Προσθέτουμε το μείγμα και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Το brownie μας το έχουμε βγάλει από το φούρνο, έχει κρυώσει καλά. Δεν θέλετε να το κόψετε πριν να κρυώσει τελείως. Πρέπει να τα αφήσετε τουλάχιστον μία ωρίτσα στην θερμοκρασία δωματίου να κρυώσει, γιατί αλλιώς είναι αδύνατο να το κόψουμε. Και κοιτάξτε, είναι φανταστικό το ότι με τόσα απλά υλικά και με ένα μπολ φτιάξαμε ένα τόσο ωραίο γλυκό. Είναι πολύ οικονομικό, πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται μίξερ και μπορεί να το φτιάξει ο καθένας. Και ένα brownie, κυρίες και κύριοι, δεν θέλει να φάμε μεγάλο κομμάτι. Η φιλοσοφία του brownie είναι ότι χρειαζόμαστε ένα μικρό κομματάκι και να μας γεμίσει το στόμα μας με γεύση. Θέλουμε λίγο. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραίο είναι. Δάγκωσα ένα πολύ μικρό κομματάκι και συνεχίζω να γεύομαι. Δεν έχει καμία σχέση με το κέικ. Το κέικ είναι κάτι που το τρως, θες και λίγο καφέ από δίπλα και μετά από λίγο έχει χαθεί η γεύση. Ακόμα και τώρα που σας μιλάω, γεύομαι όλη την ώρα. Βγαίνουν όλα τα αρώματα αυτά που σας είπα. Η σοκολάτα, η κανέλα, το πορτοκάλι, όλα, συνεχίζουν. Και ουσιαστικά με μία μόνο δαγκονιά υπάρχει κορεσμός, δηλαδή δεν θες να φας παραπάνω. Αλλά βέβαια είναι τόσο νόστιμο που δεν μπορείς να αντισταθείς. Θα τα κόψω λίγο ακόμα. Και θα σας παρακαλέσω πραγματικά να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Αυτό ήταν και για σήμερα. Η παράδοση πρέπει να κρατιέται ζωντανή. Φτιάξτε την κυρά σαρακοστή με τα παιδιά σας. Με ένα σκηνάκι θα την κρεμάσετε κάπου στο σπίτι και κάθε εβδομάδα θα κόβετε ένα ποδαράκι. Φτιάξτε μαζί με τα παιδιά σας επίσης τα μπράουνι που ήταν πανεύκολα και θα τα ευχαριστηθείτε όλοι. Καλαμαράκια, πατάτες, σαλτσούλα. Γενικά δοκιμάστε να φτιάξετε πράγματα. Όταν φτιάχνουμε πράγματα μαζί με την οικογένεια γίνονται όλα καλύτερα. Να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας δείξω τι είναι η κυρά Σαρακοστή. Η κυρά Σαρακοστή έφυγε το μάτι της. Το ξαναβάλλεις. Καρουζέλ βλέπατε καθόλου. Όταν ήσασταν μικρή. Δεν έβλεπες καρουζέλ. Χάιμε Παλίγιο, Μαρία Χωακίνα, Δασκαλά Σιμένα, το Φερμίν, το Πάμπλο, τη Λαουρίτα. Τη Λαουρίτα. Με το που γίνονταν κάποια στραβή, κατευθείαν ο Χάιμε Παλίγιο έλεγε Παναγία της Γουαδολούπης. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Το μικρό το μαχαιράκι. Ο Γιούχι έφαγα από πριν, έχει μείνει ένα μπούκοβο εδώ. Θα ρίξω τα καλά. Τώρα, θα περιμένουμε να... Νομίζω αυτό το καλαμαράκι δεν θα ζήσει για πολύ. Να βάλετε παραπάνω υλικά, αλλά με το μέτρο. Εντάξει. Αλλά με μέτρο. Εντάξει. Με το μέτρο είναι η πίτσα. Mega. Mega!